ασφάλιση της οικονομικής ζώνης προκειμένου να προχωρήσουμε στις εξορίξεις του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Και αυτό χάρη στις συναντές της ισχυρές ενόπλης δυνάμεις. Σε όλους εσάς. Να συμβουλεύσω τον κύριο Καμένο, επειδή έχει το Τριώδιο τώρα από τα καρναβάλια στην Πατρά, ας βάλει στο ΕΣΕΙΧ και να πάει εκεί να κάνει το ΕΣΕΙΧ. Δεν μένει παρά να κάνουμε αίτηση να καθούμε στον ΑΠΕΚ. Ας κάνει και τον Μπουλά. Να κάνει τον Μπουλά. Κύριε Καμένε, ακούστε λίγο, γιατί σε έκανα μαθήματα πάρα πολλές φορές όλο το κύριο που λέει τα πετρέλαια. Ο Μιλόν ήταν ο μοναδικός βουλευτής που μίλησε για τα πετρέλαια. Να σας ενημερώσω λοιπόν για πρώτη φορά ότι στα γράμματος και αστοιχείωτος. Η Ελλάς είναι παράγωγος χώρα από τον πρίμα. Εδώ από το 1973 και μετά, 1974. Από τη Χούντα. Τότε ξεκίνησε η παραγωγή πετρελαίου. Κύριε Καμένε, δεν ξεκινήσουμε τώρα. Βγάζουμε πετρέλαιο. Αλλά μας λέγανε πάντα Ανδρέα Καψαμπέλη και Ανδρέα Κωνσταντάτε ότι δεν έχει πετρέλαιο η Ελλάδα και είναι λίγα. Αλλά αυτές ο πρίμας δεν είδε ποτέ ρε παιδί. Τι ξέρει, γεννάει πετρέλαιο. Αφού μας ξαφνικά μια αίσθηση ανακοινώθηκε ότι είναι μεγαλύτερο το κέντρο και αυξήθηκε η παραγωγή. Αφού μας αφορά χώρα παραγωγής, λοιπόν, γιατί το πληρώνουμε 1,5 ευρώ. Δεν κατάλαβα. Για να κορμάνε οι σκαραλίκες. 1,5 ευρώ το ένα είναι η φόρη. Το μισό είναι η αξία του πετρελαίου. Για λέγε ρε Ανδρέα για το φόρο στον Καμένο. Ωραία τα λέει. Ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια. Μαζεύει πελατεία ο Πάνος. Λίγο και μετά ο Πάμε από το Μακεδονικό, αδερφέ, να σου πω κάτι. Δεν τόλμησε να πάει ο ίδιος και ο Ζουράρης πήγε, τον κυνηγήσαμε τις πέτρες. Άσε τώρα. Για δώσ' τον Ζουράρη. Ο οποίος. Τον κυνηγήσαμε τις πέτρες, πήγε εκεί. Αυτή νομίζω πρέπει να κόψει χαζός. Η ασπάτη είναι δημοκρατία, είναι το δικό μου. Δεν μπορεί εσύ, δεν το πιστεύει κανένας, ούτε αυτός του. Δεν ξέρω ότι ο Καραμαλής έχει. Αποδοκιμάζω κάθε βιοπλαγία Βασίλη Περίμενε λίγο. Σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Ξεκάθαρα. Πράγμα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό που θέλω. Το ότι είναι ψεύτης, το ότι είναι στον κοσμάρα του και είναι ό,τι θέλει, αυτό είναι άλλο θέμα. Το επιτρέπεις. Ναι. Να το δοκιμάζουμε εμείς. Τη βία. Ναι, συμφωνώ. Εμείς, εγώ προσωπικά, εμείς όλοι εδώ, το αποδοκιμάζουμε σε κάθε περίπτωση. Το καταλαβαίνω και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά το να ακούω και να διαβάζω ότι αποδοκιμάζουν τέτοιες συμπεριφορές εκείνοι που τις καλλιέργησαν, τις ανέπτυξαν και χάρη στις οποίες έγιναν και τα βάλισαν την εξουσία. Εντάξει, τον κάνουν τα γέλια δηλαδή. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μέτρα και στα που πρέπει να τηρούν.